έπρεπε να πείτε εσείς ως Δήμαρχος τα μέτρα που θα πάρετε έτσι ώστε να διεκδικήσετε από την κεντρική διοίκηση όλα τα απαραίτητα κονδύλια, τα μέσα, το εργατικό προσωπικό προκειμένου αυτά τα παιδιά να στεγαστούν αύριο. Τα προβλήματα στο ΕΕΚ έρχονται και επανέρχονται από δημοτική αρχή σε δημοτική αρχή. Πόσα χρόνια τώρα φωνάζουν οι γονείς από τότε που οι μαθητές ήταν μόλις πέντε ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται συγκεκριμένη σύγχρονη δομή να στεγαστούν και να φοιτούν. Γιατί χρειάζονται πραγματικά την βοήθεια, την αρρωγή, την στήριξη της κοινωνίας, την ολόπλευρη όμως, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά και να μην περιοριοποιηθούν στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι είναι τα πράγματα. Ωστόσο εσείς με αυτή την τακτική που εξακολουθείτε να εφαρμόζετε... Όχι μόνο θέλετε να βοηθήσετε στην ένταξη, αλλά ε, τα αποτελέσματα φάνε αρνητικά. Εσείς οι ίδιοι, μέσα από την εισήγηση τη σημερινή που διαβάσαμε, λέτε ότι πάτε να στεγάσετε το ΕΕΚ, και έτσι είναι, σε ένα κτίριο που δεν είναι κατάλληλο. Γι' αυτό πήγατε και στη Ρόδο, για να κάνετε όλες εκείνες τις ενέργειες, να μιλήσετε, να συνεννοηθείτε, δεν ξέρω τι άλλο να κάνετε, προκειμένου αυτό να χαρακτηριστεί ε, ως κατάλληλο κτίριο. Εγώ να σας πω ότι ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί, αλλά πολύ περισσότερο και οι μαθητές Και πόσο μάλλον τις προάλλες που έβρεχε σε αυτό το κτίριο που είναι σήμερα και έσταζε το θεό, και πάλι τα παιδιά δεν μπορούσαν να βγουν έξω και πάλι δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα στην τάξη. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Θα έπρεπε να... Πώς το λένε, να ντρέπεστε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ωστόσο, Νατρέν. εκεί, στην ίδια, στην ίδια τακτική. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε, δεν θα ρίξουμε νερό σε αυτή την ε, γλάστρα αυτής της τακτικής των αδιεξόδων που θέλετε να, ε, εσείς να ενισχύετε συνεχώς. Βρήκαμε ένα χώρο, τον φτιάξαμε και λειτουργούσε μέχρι που σιγά σιγά, επειδή ακριβώς μπορεί η κοινωνία μας να ήταν ανοιχτή, αλλά αυτό δεν συνέβαινε προφανώς με όλο το σύνολο, και επειδή οι μαθητές αυξάνονταν συνεχώς, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου αυτό το οποίο είχαμε δημιουργήσει δεν ήταν καν το ελάχιστο το οποίο μπορούσαμε να προσφέρουμε. Τον 5ο, το Μάιο λοιπόν του 2022 έχουμε την πρώτη διακήρυξη. Τον Γενάρη του 2023 πάει η δεύτερη διακήρυξη. Το Μάρτιο του 2023 γίνεται η Επιτροπή Εκτίμησης. Τον Ιούνιο του 2023 έρχεται για απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάμε στην ε, έναρξη της απευθείας μίσθωσης. Τον Ιούλιο το, γίνεται το πρακτικό Επιτροπής Καταλληλότητας και έρχεται στο Δημοτικό, στην, στην, στην Οικονομική Επιτροπή, το Δεκέμβριο. Τον Ιούλιο, λοιπόν, το Δεκέμβριο. Τόσο γρήγορα έκανε από το ένα γραφείο στο άλλο. Και στις 21-12 η Περιφέρεια μας επιστρέφει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ω λαθεμένη, γιατί έπρεπε να πάει από Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέποντα λοιπόν όλα αυτά τα έργα που μα στείλατε, αλλά βλέποντα και παρακολουθώντα και από τα μέσα μαζική ενημέρωση όλο αυτό το θέμα που αφορά πολλού συμπολίτε μα, αντιλαμβανόμαστε και βλέπουμε όλοι και εδώ τα αντανακλαστικά είναι πάρα πολύ αργά, είναι εξαιρετικά αργά. Το αποτέλεσμα, είπαμε, μπορεί να φανεί και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι το καλύτερο δυνατόν. Αλλά δεν μπορεί να σύρεται και να ευχόμαστε ή να υποσχόμαστε και εν ώψη εκλογών σε μία μερίδα συνανθρώπων μας ότι θα λύσουμε ένα πρόβλημά τους και να μην να πηγαίνουμε τα ζάμου αργά με συγχωρείτε κιόλα. Κρούμε τον κόδωνα. Εμεί θα το ψηφίσουμε, γιατί θέλουμε και να βοηθήσουμε, αλλά θέλουμε και αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να σταματήσει και αυτή η οδύσσια η οποία έχουν επέλθει και να λυθεί το πρόβλημα. Το, το ΦΕΚ υπήρχε από το 2005. Το ενεργοποιήσαμε εμεί το 2017, το χιλιοεπομένο. Δεν θέλω να αναφέρομαι συνεχώ. Μίλησε και ο επικεφαλή. Αλλά εν ώψη σεισμού, εμεί καταφέραμε και κάναμε τη δομή, η οποία φιλοξενούσε πέντε μαθητές και πέντε εκπαιδευτικού. Δέκα άτομα. Η φράση όλα τα αντί έχει το σχολείο, αυτό εκεί πάνω δεν πρέπει να λέγεται εντός του Ελληνικού Συμβουλίου. Έχω πει πάρα πολλέ φορέ όταν μιλούμε για σχολεία, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί στι διατυπώσει μα. Θα φύγει με, και με την ψήφο τη δική μα και πολύ γρήγορα από εκεί το ΕΕΚ και θα πάει στο καινούριο κτίριο με τι ευλογίε μα για να είναι ο καλύτερο χώρο που θα φιλοξενεί τα παιδιά. Διάβαζα ένα έγγραφο. Ήταν το έγγραφο τη παραχώρηση με τη μορφή του χρυσιδανίου του ΕΕΚ. Τι σημαίνει αυτό. Παραχωρώ άνευ ανταλλάγματο το κτίριο το έχει ο Δήμος της Κο, το ξεκαθαρίζουμε, ανεξαρτήτως αν δεν έχει γίνει ακόμα η μίσθωση. Αυτός που θα είναι ο εκμισθωτής του ακινήτου, μέχρι να γίνει, μας το έχει παραχωρήσει. Νομίμως δικαίω και με τα εντάλματα που μπορούν να πληρωθούν ε κάλυσα, εμείς κάνουμε ενέργειες μέσα σε αυτό το κτίριο. Προχωρά κυρία Χαντζηδουμά, δεν έχετε κανένα πρόβλημα με το έγγραφο το οποίο... Κρατάτε στα χέρια σας και το οποίο παραλάβατε από την Προηγούμενη, ε, από τον προηγούμενο προκάτοχό σα. Βαδίζεται νόμιμα. Θα συμφωνήσω και πρέπει να πούμε επίσης μια μεγάλη, ένα μεγάλο θέμα, ότι ο Δήμος της ΚΟ είναι ο μοναδικός κυρία Βουκελάτου, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση ένα δεκαετία 10% το πρόβλημα που μα ανάγκασε και καλέ οι ενέργειε του κυρίου Τζερβού. Ορθώ έπραξε και τότε. Εγώ δεν θέλω να τον κατηγορήσω για το ότι πήγανε σε ένα λέγε, κτίριο που βρήκαν εκεί του Βακούφ. Καλώ θα κάνω. Αυτή η αναγκαιότητα έπρεπε να λυθεί. Όμω έχουμε μια ποιοτική διαφορά. Και εκεί δημιουργείται καθυστέρηση χρόνου. Μπορεί η κοινωνία και μπορεί οι γονεί να απαιτούν, αλλά οι γονεί δεν είναι η όλη κοινωνία. Η όλη κοινωνία απαιτεί την νομιμότητα. Και η αρχή τη νοημότητα τι λέει, Θέλει να κάνει σχολείο, πήγαινε βρε να αγοράσει ακίνητο να βάλει. Έχουμε τεράστια, όπω είπε και ο κύριο Τσιφάκη, τεράστια έλλειψη στη σχολική στέγη. Τι κάναμε και τι βρίσκεται σε εξέλιξη, Όντω η εξέβρεση καταλήλων ακινήτων για εξυπαρχή οικοδόμηση από την αρχή να, να οικοδομήσουμε σχολικά κτίρια. Α σταματήσουμε του, αυτού του είδου τι αντιλήψει και τι γραμμέ. Οκ. Okay. Υπάρχει μια δυσχέρεια, αλλά η δυσχέρεια αυτή οφείλεται, επαναλαμβάνω και το τονίζω, στην αρχή της νομιμότητας. Υπάρχει πράγματι το γεγονός ότι το δημόσιο καθυστερεί από μόνο του και στην ίδια του τη λειτουργία. Δεν είναι ιδιώτης. Αν ήταν δικό μας θα το είχαμε χτισμένο αυτό και άλλα δύο θα είχαμε χτισμένα σήμερα. Αλλά πρέπει να ακολουθηθούν και κάποιες σχετικές διαδικασίες. Το γεγονός ότι οι γονείς φωνάζουν, κλαίνε, έχουν δίκιο. Γιατί αυτοί τη θέλουν. Εδώ και τώρα χτίστο. Πια σε βγάλε λες και το Δήμος έχει ένα ταμείο, ένα σιφτάρι βγάζει τα λεφτά, πάρτε εργολάδα, δεν πάει έτσι.